άλλο θέμα. Υπάρχει το άλλο θέμα. Υπάρχει άλλο θέμα. Από τον Άμβονα που φωνάζατε προχθές. Στο θέμα του 21. Τι έγινε εκεί? Εγώ είπα τις απόψεις μου και επανέρχομαι και τώρα. Ότι? Και γράφω σήμερα ένα κείμενο, δεν θέλω να πω πού και τι, επειδή υπήρξε κι άλλο κείμενο γραμμένο από ακαδημαϊκό δάσκαλο. Μάλιστα. Και σε κάποια στιγμή γίνεται λόγος εκεί και για τον Παπαρηγόπουλο και για την θεωρία Φαλμεράιερ κλπ. Αυτά είναι θαμμένα, τα παρή Φαλμεράιερ, θαμμένα με τα φόπλακτα, τα φόπλακα που δεν βγαίνει. Έχει τελειώσει αυτά τα θέματα. Αλλά τι, δεν καταλαβαίνω, με τόσα άλλα ωραία που λέει ο συγγραφέας καθηγητής, βγάζουμε τέτοια θέματα τη στιγμή κατά την οποία ο Παπαρηγόπουλος για μας είναι ένας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνισμού. Τι σας ενόχλησε πιο πολύ? Το 1815 στην Κωνσταντινούπολη και το 1991, το 1891 πέθανε στην Αθήνα. Ξέρετε τον Παπαρηγόπουλο τι του είχαν σκοτώσει οι Τούρκοι με τους προκρήτους? Τον πατέρα του, τον γιο του, τον αδελφό του και τον γαμπρό του. Τι θα πρεγράψετε τώρα? Τι θα πούνε τώρα αυτοί μέσα από τις τηλεοράσεις και λοιπά, ότι τόσα χρόνια είμαστε στην πλάνη και τώρα ανοίγει η αλήθεια γύρω από την πραγματικότητα της ελληνικής ιστορίας, της Επαναστάσεως του 21. Δεν υπάρχουν μορφές ηρωικές, ιερές μέσα από την πραγματικότητα την πολεμική εκείνης της περίοδου αλλά και τα προηγούμενα χρόνια? Είναι κάπου 15 τα επαναστατικά κινήματα που πνίγηκαν στο αίμα. Τι σας ενόχλησε πιο πολύ εσάς από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί σας άκουσα την Κυριακή να είστε σφόδρο ενοχλημένος. Κοιτάξτε, σαν Έλληνας πολίτης, ναι, σαν παλαιός δάσκαλος, σαν κληρικός και επίσκοπος και με τόσο κόσμο που έχω να κάνω και συνομιλώ και συναναστρέφομαι, δεν μπορώ να δέχομαι τις απορίες τους και δεν μπορώ να καταλάβω τι εξυπηρετεί αυτή η υπόθεση για θέματα τα οποία είναι λελειμμένα. Βέβαια θα πούνε η έρευνα δεν σταματά ποτέ. Άλλο η έρευνα και άλλο η προπαγάνδα. Ο Παπαρηγόπουλος έκανε έρευνα. Ο Παπαρηγόπουλος είναι ξεπέραστος. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι πολλοί άλλοι από τους ιστορικούς μας. Τα παιδιά μας τα αναθρέψαμε τόσο καλά με όλα αυτά επί τόσα χρόνια. Τώρα πρέπει να τα χαλάσουμε. Να μας απαντήσουν με ειλικρίνεια. Θέλουμε να σας φτιάξουμε αλλιώς την ιστορία σας για να υποταχθείτε στην προσπάθεια ή την παγκοσμιοποίησεως ή της πολυπολιτισμικότητος. Αλλά για την πολυπολιτισμικότητα και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος υπουργός, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας χθες είπαν έληξε, αυτό το θέμα δεν γίνεται. Εμείς τι θα παραστήσουμε εδώ? Ουραγοί θα είμαστε σε αυτά τα οποία απορρίπτουν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες? Τι είναι αυτό το πράγμα? Γι' αυτό μέσα μου ας πούμε έγανε αυτό και είναι και άλλα θέματα που δημιουργούνται και είπα και για το φράχτη ότι πρέπει να το φτιάξουμε.